Αμετάβλητη παρέμεινε για μία ακόμη ημέρα η εικόνα των κρούσματων κορονοϊού και τη πορεία των ασθενών στην Ήπειρο, αφού από του δεκάδε μοριακού ελέγχου των δειγμάτων που εστάλησαν στο κέντρο αναφορά από τα νοσοκομεία τη Ήπειρου δεν προέκυψε κανένα νέο θετικό κρούσμα. Συνολικά, την Πέμπτη το εργαστήριο εξέτασε 44 δείγματα, που ήταν όλα αρνητικά. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εξακολουθούν να νοσηλεύονται 5 ασθενεί. Ο ένα από τα Γιάννενα στη μονάδα. Αυξημένη φροντίδα που είναι διασωλημμένο και η υγεία του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση. Ο ηλικιωμένο από την άρτα που αποσωληνώθηκε την Πέμπτη νοσηλεύεται στη μονάδα λοιμωδών σε θάλαμο αρνητική πίεση και η κατάσταση τη υγεία του είναι σταθερά βελτιωμένη. Στη μονάδα λοιμωδών εξακολουθούν να νοσηλεύονται τρία διαπιστωμένα θετικά περιστατικά με τα δύο να παρουσιάζουν σταθερή βελτίωση ενώ σταθερή κρίνεται η κατάσταση τη υγεία τη γυναίκα από την Κέρκυρα, συζύγου του θανόντο πριν από λίγε ημέρε. Αρνητικά ήταν όλα τα δείγματα που εστάλησαν από τα άλλα νοσοκομεία τη Υπήρου και αναλύθηκαν ενώ καλά στην υγεία του είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που παραμένουν σε καραντίνα στι οικίε του σε Άρτα και Πρέβεζα, όπω και οι στενέ επαφέ του. Στο νοσοκομείο Πρέβεζα νοσηλεύονται δύο ύποπτα περιστατικά εν αναμονή τη εξέταση των δείγματων. Αυξήθηκε τέλο ο αριθμό των ξένων υπηκών που παραμένουν στο κάμπινγκ στο δρέπανο, αφού στους προϋπάρχοντες 20 προστέθηκαν 17 ακόμη άτομα από την περιοχή της Πάργας, όπου διέμεναν σε τροχόσπιτα. Όλοι παρακολουθούνται και είναι καλά στην υγεία τους.